Γιατί yeah. σήμερα oh, αλλάζει ο καιρό. Oh. Ε, αν είδατε και στη Θεσσαλονίκη, από τη Μαρία Ζαφερίου πρέπει να έχει μπει ο Βαρδάρη. Φυσάει αρκετά στη Θεσσαλονίκη. Yeah. Αρχίζει δηλαδή και γίνεται αρκετά έντονη μεταβολή. Βλέπετε σήμερα πού θα έχουμε τι πρώτε βροχέ. Αφορούν κυρίω την βορειοδυτική Ελλάδα. Εκεί θα πέσει ο μεγαλύτερο όγκο νερού κοντά στα σύνορα εκεί τη χώρα μα. Με την Αλβανία ενδέχεται να έχουμε έντονα φαινόμενα από τι αμέσω επόμενε ώρε. Θα βρέξει βέβαια γενικότερα προ την κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Σήμερα όμω δεν θα είναι τόσο δύσκολη η κατάσταση όσο κυρίω θα λέγαμε αύριο. Πάμε να δούμε τα τη σημερινή ημέρα, όπου ξεκινάμε με ήπιε καιρικέ συνθήκε αργότερα. Όμω, βλέπετε και εδώ προ τα βορειοδυτικά τμήματα θα έχουμε βροχέ και τοπικά ισχυρέ καταγίδε. Φαινόμενα τα οποία σιγά σιγά θα επεκταθούν και προ τα κεντρικά αλλά και γενικότερα τη βόρεια Ελλάδα. Όσο πιο νότια βρισκόμαστε, από το ύψο δηλαδή τη Θεσσαλία, θα λέγαμε και πιο νότια, ο καιρό δεν φαίνεται να μεταβάλλεται σημαντικά. Η ηλιοφάνεια με κάποιε έτσι τοπικέ συνευχέ. Θα ενισχυθούν σημαντικά οι βορειάδε τι αμέσω επόμενε ώρε προ το κεντρικό και βόρειο Αιγείο. Θα δούμε 7, πιθανόν ακόμη και 8 μποφόρ. Το βλέπουμε αυτό και στη Θεσσαλονίκη, ήδη έχει αρχίσει και ενισχύει το βαρδάρι. Με τη θερμοκρασία σε πτώση στη βόρεια Ελλάδα, δεν θα ξεπεράσει του 24 με 25 βαθμού. Νοτιότερα όμω και πάλι θα δούμε τον υδράργυρο κοντά στου 26 με 28 βαθμού Κελσίου. Πάμε να δούμε και την Αττική. Δεν αναμένουμε κάτι το αξιόλογο. Η με κάποιε συνευχέ προ το βράδυ. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν και εδώ από το απόγευμα κυρίω και στη συνέχεια βορειάδε και ο Ιδράργυρος μέχρι 27 βαθμούς αργά το μεσημέρι στο κέντρο της πόλης. Να δούμε και λίγο πιο βόρεια τη Θεσσαλονίκη μας και εδώ αναμένουμε αργότερα να συνεφιάσει και θα έχουμε πρόσχερες τοπικές βροχές. Δεν θα είναι αξιόλογα τα φαινόμενα, παρόλα αυτά όμως κατά τόπου θα σημειωθούν κάποιες βροχοπτώσεις και αυτό βέβαια οφείλεται στο βαρδάρι. Ο οποίο σιγά σιγά θα ενισχυθεί, θα φτάσει ακόμη και τα 7 μποφόρ. Άρα λοιπόν δυσκολεύει έτσι στο να εξελιχθούν οι βροχοπτώσει και θερμοκρασία μέχρι 24-25 βαθμού αργά το μεσημέρι. Και πάμε τώρα στα πιο δύσκολα που αφορούν βέβαια την αυριανή ημέρα. Βλέπετε χαρακτηριστικά ο χάρτη μα καλύπτεται από χρωματισμού. Πολύ μεγάλη προσοχή στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα. Εκεί προ τη δυτική Θεσσαλία, την Ήπειρο, το βόρειο και κεντρικό Ιόνιο, την κεντρική Μακεδονία θα έχουμε ισχυρέ βροχέ και καταιγίδε. Αυτά τα φαινόμενα που βρίσκονται μέσα στον πορτοκαλί κόκκινο κύκλο ενδέχεται να δημιουργήσουν ακόμη και πλημμυρικά επεισόδια. Άρα λοιπόν προσοχή προ τα βόρεια-βορειοδυτικά γεωγραφικά διαμερίσματα. Από την Τετάρτη, σιγά σιγά, αυτό το κύμα θα κινηθεί πιο νότια, νότιο ανατολικά και θα περάσει γενικότερα από τι περισσότερε περιοχέ με πιο ήπιε όμω εντάσει. Και από πέμπτη και μετά, μιλάμε πλέον και πάλι για βελτίωση. Θα ανέβει και σημαντικά η θερμοκρασία το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Φαίνεται ότι και πάλι ο καιρό θα κινηθεί σε ανοιξιάτικα Πρέπει να βρέξει όμω λίγο, διότι η ελιά στέλνει νερό. Βεβαίω, πρέπει να βρέξει απλά να βρέξει με ήπιε εντάσει. Με εντάσει αυτό. Γιατί είναι ζεστέ η θάλασσέ μα και είναι έντονη η αστάθεια και δυστυχώ τα φαινόμενα που βγαίνουν αυτή την εποχή είναι αρκετά έντονα. Μην αποσταθεροποιήσει του νέου περιφερειάρχε, δεν είναι οι Μέχρι τώρα οι παλιοί έχουν αναλάβει. Ε, σωστά. Έχεις, μέχρι, το, μέχρι τα Χριστούγεννα είναι οι παλιοί. Α ας ρίξει. Ας θέλει, ρίξει. Θέλει, θέλει μια προσοχή, αλλά θα περάσει γρήγορα. Ευτυχώ περνάει γρήγορα αυτό το κύμα παρά κουβαλάει μεγάλο νερό, νερού. Για παράδειγμα, στη Δυτική Θεσσαλία θα δούμε και πάλι κατά πάσα πιθανότητα 80-120 τόνου νερού το στρέμμα σε μικρό χρονικό διάστημα. Ευτυχώ όμω περνάει γρήγορα αυτή η κακοκαιρία. Από Τετάρτη-Πέμπτη μιλάμε και πάλι για βελτίωση. Κύριε Καλή. Κλέαρχη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Σα περιμένουμε σε λίγο και πάλι. Θα τα πούμε.